Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Ο Σαντίκ στην σέντρα. Ξεκινάει το παιχνίδι. Έτοιμος ο Μαυροβούνιος για την εκτέλεση. Καλή εκτέλεση και φαγιά που γίνεται. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Χαμένη. Σφυρίζει ο Βασίλης Δημητρίου. Φελίπε εκτέλεσε. Η μπάλα στην περιοχή περνάει από όλους έξω. Κρατάει ο Βραζιλιάνος. Ψάχνει απέναντι. Ωραία τον Ιρέπ. Ο οποίος έχει χώρο. Κάνει χαμηλά την μπάλα για το σουτ που γίνεται στην κίνηση. Η μπάλα κοντράρει και έχουμε κόρνερ. Φαίνεται να γίνεται κάποιος έλεγχος της φάσης από το VAR για πιθανό χέρι στο σουτ του Θεοδόρου, εκτιμώ, του Γκολομπάρτ. Θα αποφασίσει ο διευθυντής γιατί η μπάλα χτυπάει και στο σώμα του στο πόδι του Γκολομπάρτ και μετά πηγαίνει στο χέρι. Γίνεται αλλαγή πορείας της μπάλας, αλλά θα αποφασίσει τώρα ο Βασίλης Δημητρίου. Για να δούμε. Έδωσε πέναλτι νομίζω ή όχι. Όχι, κόρνερ έδωσε. Με δύναμη απομακρύνει. Μπόλιεβι στο σουτ που γίνεται καλό. Η μπάλα έξω. Συνεχόμενες επισκέψεις στα καρέ του Σισκόφσκι. Ωστόσο μείνει μέχρι εκεί. Δεν καταφέρει να απειλήσει ουσιαστικά. Ο Ντένιγκ εδώ μπαίνει ωραία στην περιοχή. Κάνει το γύρισμα. Θα μαζέψει ο Σισκόφσκι. Φελίπε έγινε λάθος, κέρδισε ο Ασαμόα για τον Σαντίκ. Ο Σαντίκ πάει από πολύ μακριά να ευνηδιάσει τον Γκαζεύσκι, ο οποίος θα χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Μπήκαμε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μπόλιεβιτς πίσω από την μπάλα. Εκτελεί στην περιοχή, περνάει η μπάλα έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων για την ομάδα της Δόξας. Φελίπε εκτελεί ευκαιρία εδώ, η κεφαλιά που γίνεται, η μπάλα έξω. Εκεί βρίσκεται ο Άδωνη. Βγάζει για τον Καλό την πάσα. Καλό θέλει να περάσει. Περνάει. Ωραία κίνηση από τον Καλό. Για να δούμε ευκαιρία. Πέσιμο στην περιοχή και πέναλτι. Πέναλτι για την Δόξα από την πολύ ωραία κίνηση του Καλό. Κοιτάξτε εδώ τι κάνει. Περνάει από τον Κυριάκου. Πέφτει κάτω. Σφυρίζει το πέναλτι ο Δημητρίου. Ξανά και ξανά η φάση. Περνάει. Πέφτει ο Βασίλης Δημητρίου, τα λέει με το ΒΑΡ και θα πάει να δει αν όντως υπήρξε ή όχι παράβαση. Εκ πρώτης φαίνεται ότι περισσότερο είναι γλίστριμα. Εδώ κοιτάξτε, γλιστράει. Όχι, νομίζω δεν υπάρχει παράβαση. Δεν υπάρχει επαφή του Κυριάκου με τον Καλό. Βλέπουμε ξανά και ξανά τη φάση. Δεν υπάρχει, θεωρώ, παράβαση. Παίρνει πίσω την απόφαση του ο Βασίλης Δημητρίου. Κατεβάζει ο Ουντόζη. Ντένινγκ στην περιοχή κρατάει. Πίσω η μπάλα, το σουτ που γίνεται. Διώχνει ο Ζισκόφσκι ον γκολ. Δεν μπορεί, προσπάθεια από τον Λουσέρο αρχικά. Πίσω από την μπάλα. Εκτελεί με το δεξί. Η κεφαλιά που γίνεται. Ουντόζη ψάχνει χώρο. Κάνει το σουτ. Η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Θα δούμε σε λίγο αν θα μπορέσει να επιστρέψει. Με 10 για λίγο η ένωση εκτελέστηκε. Το κόρνερ, η κεφαλιά που γίνεται στην Κύπρο με δωρεάν παράδοση σε λεπτά. Μέλος του ομίλου JP Βασιλόπουλος, ο Ντένινγκ στην περιοχή. Χαμηλά η μπάλα, ευκαιρία από τον Γκο. Άμυνα από τον Μουχτάρη. Από την άλλη ο κύριος Σατσάς. Εδώ ο Ουντόζη κάθε την παλιά για τον Ντένινγκ. Ευκαιρία, τσιμπάει την μπάλα έξω. Και άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Με τον Εγγλέζου να είναι έτοιμο να δώσει συνέχεια στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Εκτελέστηκε ο Γκαζεύσκι, απομακρύνει. Ένα δω τον Μπόλιεβιτς. Δοκιμάζει το σουτ, μαζεύει ο Γκαζεύσκι. Μπαγιά στην περιοχή. Γκαζεύσκι με γροθιές απομακρύνει και ο Βασίλης Δημητρίου σφυρίζει το τέλος της αναμέτρησης. Ισόπαλο 0-0 το παιχνίδι στο Τάσος Μάρκου. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.